Κύριος Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του πρώτου, αν δεν κάνω λάθο, στην τάξη Υπουργείου, είπε ότι είναι άλλο πράγμα η κυβέρνηση και η κυβερνητική η πολιτική. Τελείω διαφορετικό τα υπόλοιπα. Mm -hmm. Και ε, δράτω με και τη ευκαιρία, γιατί το διαβάζω τώρα στα, στα, site, φαντάζομαι ότι ισχύει. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου προλίγου, σε σύνδεξη στο κόκκινο, στο ραδιοσταθμό. Είπε ε, ότι είναι ανισχυτικό ότι οι δανειστέ υπογραμμίζουν στη διαπραγμάτευση την παραμονή προσώπων δοτών σε θέσει όπω η Τράπεζα τη Ελλάδο, την Ελστάτ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Μάλιστα. Τι ακριβώ δηλαδή να γίνει, να εκλέγονται οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτέ τι υπηρεσίε, να μην είναι οι υπηρεσίε αυτέ ανεξάρτητε. Να μην είναι ε, συγκεκριμένα δώρα που πηγαίνουν, να θέλω... εκλέγονται από επιτροπέ. Θέλω, από θέλω βολευτές, να δώσουμε Από, το από λόγο... την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, από ποιον ακριβώ. Και στον Κωνσταντίνο Δαβλό, διότι το να μην σχολιάζει προσωπικά είναι θέση ξεκάθαρη. Και σαφέστατη. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΣΚΑΙ, την... μας εκπροσωπεί στην ΕΣΥΕΑ. Εδώ λοιπόν ενώνεται ολόκληρο ο κλάδος, όχι μόνο οι συνάδελφοι μεταξύ μας και έχουμε μια ενωμένη απάντηση, όχι μια προσωπική θέση. Μία ενωμένη ε, απάντηση. Για την ώρα παραμένει προσωπική θέση, παρόλο που είμαι εκπρόσωπος των εργαζομένων των συντακτών του ΣΚΑΙ, ε, 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 είναι προσωπική η τοποθέτηση. Ε, περιμένω αν ε, θα την προσυπογράψουν και οι συνάδελφοι και τότε θα λάβει την μορφή ε, μίας επιστολής διαμαρτυρίας ε, από όλους τους εργαζόμενους του ΣΚΑΙ. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα δεν έχουμε ανιστόριτους και σίγουρα δεν έχουμε απληροφόρητους παρουσιαστές. Ε, κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτη η επίθεση προς ένα δημοσιογράφο, προς τον Γιάννη Καντέλη. Ε, όπως ακριβώς και όπως το είπε και ο Βασίλης πριν ολίγου, ε, αν έχει κάποιο πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου με το σταθμό μας, ας πάρει είναι ο πρόεδρος ενός ε, του ανώτατου ε, δημοκρατικού μας, αν θέλετε, θεσμού ε, της Βουλής. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται επίθεση ε, στο πρόσωπο ενός συντάκτη, του οποίου να λέει μάλιστα ότι έχει αποστολή. Δεν έχει αποστολή ένας συντάκτη, Κάνει τη δουλειά του και την κάνει με αυταπάρνηση και ο Γιάννης ο και όλοι εδώ. Και επίση θα ήθελα να πω στην ε, κυρία Κωνσταντοπούλου ε, ω. Εκπρόσωπο των εργαζομένων ότι, και ω δημοσιογράφο, ότι όταν έρχονται οι ερπίστριε, τότε φεύγουν οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται τα μέσα, τα πλουραλιστικά μέσα, να αναφέρονται ω ερπίστριε που καταδυναστεύουν το λαό. Όταν έρχονται ξανά τα μέσα, τότε φεύγουν οι ερπίστριε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, 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 ανά Βασίλη. Ανάμε βασίλ και Ναι, το πρέπει εξής. να κλείσουμε, Βασίλη, γιατί δεν έχουμε χρόνο όμω. Φοβούμε το εξή. Ε, ότι δεν είναι θέμα του ΣΚΑΙ ή οποιοδήποτε άλλο μόνο. Είναι θέμα του δεχόμαστε μόνο αυτά που λέγονται εφόσον μα αρέσουν. Διότι αυτό δεν ξέρω να το κάνει μονάχα η κυρία Κωνσταντοπούλου. με ενδιαφέρον διάβασα ένα non-paper του μεγάλου Μαξίμου που μιλάει για σχέδια αποσταθεροποίησης, το γεγονό ότι υπάρχουν ταμιακέ εκροέ. Αν καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν και σκόνουν τα λεφτά του, το κάνουν επειδή τους το λένε τα μέσα δεν έχει... και δεν φοβούνται νησά. από αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό είναι ολόκληρο σχέδιο αποσταθεροποίησης σε βάρος κυβέρνησης, τότε υπάρχει θέμα επαφής με την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να επιστρέψουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα ε, που μας αφορά όλους, γιατί τον στριμώξαμε τον Αντώνη, τον έχουμε βάλει και στη μέση.